αξιότιμοι κύριοι και κύριοι. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση και γεγονός για το Δήμο μας. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια εκ του κειμένου λόγω και των λεπτομεριών που θα αναφερθούν. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης επικεντρώνει στο σχέδιο πολιτικής προστασίας της πόλης για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής προστασίας όπως η οργάνωση, ο συντονισμός, τα μέτρα πρόληψης και τεχνολογικές καινοτομίες. Ο Δήμος Μάντρας της Δηλίας έχει καταρτήσει όλα τα προβλεπόμενα σχέδια πολιτικής προστασίας, μέσω των οποίων επιδιώκεται η άμεση, η συντονισμένη απόκληση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο με την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Στα σχέδια πολιτικής προστασίας περιγράφεται η οργάνωση της άμεσης αντιμετώπισης και της βραχίας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπόν απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων πολιτικής προστασίας που μπορούν να διατεθούν. Τα σχέδια περιλαμβάνουν το γενικό μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και παραρτήματα τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του γενικού μέρους για καταστροφές που σχετίζονται με ειδικούς κινδύνους. Τα σχέδια εναρμονίζονται με τα γενικά σχέδια της γενικής πολιτικής προστασίας και τις οδηγίες σχεδίασης της διεύθυνσης σχεδιασμού και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το σημαντικότερο ίσως είναι η κατάρτιση μνημονίων ενεργειών, ανασχέδιο και αναφάση, όπως προπαρασκευή, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς, οι ενέργειες και οι υπεύθυνοι. Το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μάντρας της Δηλίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δράσεις και στόχους, οι οποίες είναι και οι πλέον σημαντικές. Πρώτον, προετοιμασία. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού, την ανάπτυξη σχεδίων κινδύνου και την προμήθεια αναγκαίων εξοπλισμών και υλικών. Δεύτερον, η αντίδραση. Αφορά τις ενέργειες κατά τη διάρκεια κρίσεων ή εκτάκτων αναγκών όπως η εκένωση, η ιατρική βοήθεια, η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων. Τρίτον, αποκατάσταση. Στοχεύει στην αποκατάσταση των κοινωνικών, οικονομικών και υλικών δομών μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης υποδομών και της ψυχολογικής υποστήριξης του πληθυσμού. Τέταρτον, πρόληψη. Στοχεύει στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κύριο μέλημα του Δήμου είναι η προστασία του πολίτη και ο ρόλος του είναι επικουρικός. Δεν σβήνει πυρκαγιές ο Δήμος. Ο Δήμος είναι επικουρική και στη δράμη την πυροσβεστική υπηρεσία για το λόγο αυτό. Λοιπόν, το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μάντρας της Δηλίας αποτελεί σύνθετη στρατηγική για τη διασφάλιση ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, της ευημερίας και της περιουσίας των δημοτών κατά τη διάρκεια εκτάκτων καταστάσεων. Όλα αυτά αποτελούν βασικές προτεραιότητες δημοτικής αρχής στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής του Δήμου αλλά και υποχρέωσή του ως δύναμη πολιτικής προστασίας. Ο Δήμος Μάντρας της Δηλίας με το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και συνεργαζόμενοι με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας, Βιλίων και Θήβας, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, τις εθελοντικές ομάδες, το Λιμεναρχείο Κορίνθου και λοιπούς φορείς προσδοκά το βέλτιστο αποτέλεσμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κρίσεων και καταστροφών. Τα σχέδια πολιτικής προστασίας είναι πέντε. Εν συντομία αναφέρθηκαν ήδη από προηγούμενους. Τα λέω πολύ γρήγορα. Το σχέδιο πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει το προγραμματισμό δράσης σε περίπτωση εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία Δάρδανος, σχεδιασμό για δασικές πυρκαγιές με την ονομασία Ιόλαος, για την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία Εγκέλαδος, για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία Ηράκλειτος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχίας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία Βορέας. Το σημαντικότερο είναι το σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου και τους αιρετούς για την αμέριστη βοήθεια, την υποστήριξή τους καθώς και τη στοχοπροσύλωσή τους στην υλοποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας του Δήμου. Να εξαίρω το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με τα καταξιωμένα στελέχη του, όπως και τον Αντιδήμαρχο κ. Γιαλιά, άριστο και καλό γνώστη της γεωμορφίας του Δήμου. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον Δήμαρχο. Ως γνωστόν, είναι αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου η κατάρτιση και η σύνταξη των σχεδίων πολιτικής προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα και διοικητικά, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που εξετάζουμε, έχουμε το σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει περπατήσει βήμα προς βήμα όλη την περιοχή, γνωρίζει πάρα πολύ καλά που είναι τι
και είναι σε θέση δίνοντας την κατάλληλη στιγμή οδηγίες, συμβουλές, κατευθύνσεις να λυθούν προβλήματα χωρίς αμφιβολίες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον τόπο μας και πού είναι τι. Λοιπόν, κλείνοντας, να αναφερθώ στην εταιρεία Συμβούλου News Advisors, με τη βοήθεια της οποίας συντάχθηκαν τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για μια επιλογή του Δημάρχου μέσα από πάρα πολλές επιλογές που είχαμε να εξετάσουμε. Λοιπόν, πρόκειται για μια καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο της οποίας το σύνθημα και ο τρόπος λειτουργίας της είναι το 24-7, το οποίο σημαίνει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, είναι συνέχεια ετοιμότητα. Κλείνοντας και αναφέρομαι στους άντρες της παρέας μας εδώ, στο στράτο γενικά υπάρχουν δύο ειδών ασκήσεις, TAS και TAMS. Το TAS είναι τακτικές ασκήσεις άνω στρατευμάτων, τα λέμε στον προτζέκτορα, και TAMS, τακτικές ασκήσεις μετά στρατευμάτων, τα λέμε στο πεδίο με τα άρματα. Αυτό θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Ένα συνδυασμό και το δύο, και προτζέκτορα και πεδίο. Ευχαριστώ πολύ.